κόπτουμε, γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα πλάνα. Όπου φεύγει από την εισαγγελία ο Νότης Φακιανάκη. Να μας πείτε μια κουβέντα, παρακαλώ. Κύριε. Δεν προλάβατε να ανανεώσετε την άδεια. Μία δήλωση προς τους συναδέλφους, τους δημοσιογράφους, κύριε Σφακιανάκη, παρακαλώ πολύ. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι. Θέλω να μην πω κάτι. Γιατί θα σας πω. Γιατί. Για τέλος. Μάλιστα. Δεν θέλω να πω κάτι γιατί θα ξεσπάσω. Σάβα μου, τι ακριβώς έχει συμβεί. Λοιπόν, μόλις βγήκε ο Νότης Φακιανάκης, ο οποίος δεν θέλησε να προβεί σε κάποια δήλωση, ωστόσο μετά την εισαγγελία βρέθηκε στο αυτόφορο πλημελιωδικείο Αθηνών, γιατί του ασκήθηκε ποινική δίωξη με το βάρος της παράνομης οπλοκατοχής και της κατοχής ναρκωτικών ουσιών για αηδία χρήση. Ζήτησε λοιπόν την αναβολή του και αναμένουμε να δούμε τι πρόκειται να συμβεί και τι πρόκειται να υποστηρίξει και με τον Αλέξη Κούγια. Μάλιστα. Πήρε προθεσμία ουσιαστικά. Είναι όπως αναμενόταν. Πήρε προθεσμία να επιστρέψει και ο Αλέξης Κούγιας και λογικά θα πάει να απολογηθεί, να σχηματιστεί η δικογραφία και από εκεί μετά να οριστεί δικάσιμος. Άρα αφέθηκε ελεύθερος τώρα. Αυτή τη στιγμή βεβαίως. Αφέθηκε ελεύθερος γιατί έχει ζητήσει προθεσμία για απολογία. Σάβα, έχει αφαιθεί ελεύθερος. Ακριβώς, ναι, είναι ελεύθερος τώρα. Ναι, Θέμη, ναι. Είναι ελεύθερος. Okay. Μάλιστα. Εντάξει, είναι πολύ λογικό. Αυτό είναι το αναμενόμενο και έτσι ακολουθείται τις περισσότερες φορές. Ιδίως όταν ο δικηγόρος σου δεν είναι στην πόλη σου και επίσης μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Χρειάζεται χρόνο ο κύριος Φακιανάκης με τον κύριο Κούγια για να μιλήσουν και για να μπουν στη διαδικασία να πούν τι συμβαίνει από τη δική του μεριά. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Χρύσλα μου. Σάβα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πιστεύουμε στη Μαρία τηλεφωνική μας, είπετε πως αλλάζουν, έτσι είναι και η ζωή, μπαίνουμε από το ένα.